Υπάρχει απάντηση λοιπόν του Πέτρου Φιλιππίδη που έρχεται μέσα από τις φυλακές Τρίπολης. Από τις 28 Ιουλίου δεν έχουμε ξανακούσει, δεν έχουμε τοποθέτηση του Πέτρου Φιλιππίδη και τώρα δίνει την απάντησή του μέσω του δικηγόρου του κ. Και είναι πρώτη φορά που ουσιαστικά ακούμε τον Πέτρο Φιλιππίδη για του δικηγόρου του κ. Δημητρακόπουλου να τοποθετείται σε κάτι που έχει λεχθεί για αυτόν, γιατί προφανώς είναι αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι που τον ενόχλησε περισσότερο. Η τοποθέτηση του κ. Λέφα. Ο Πέτρος Φιλιππίδης βρίσκεται στη φυλακή μη δυνάμενος να μιλήσει, να απαντήσει, να ακούσει. Προκαλεί θλίψη άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του πολλά χρόνια, χωρίς να έχουν εκφράσει ποτέ παράπονο, τώρα να διαγωνίζονται να σπηλώνουν τον Φιλιππίδη, κερδίζοντας λίγα λεπτά δημοσιότητας. Αυτή είναι η φύση ορισμένων ανθρώπων. Χειροκροτούσαν στα εύκολα, σταυρώνουν στα δύσκολα. Μάλιστα. Και η κυρία Νίνου έχει κάνει μια κουβέντα με τον κύριο κυρία Λέφα. Νίνου. Η κυρία Ελπίδα, έχει κάνει μια κουβέντα με τον κύριο Λέφα πολύ πριν βγει η ιστορία του Μήτου για συγκεκριμένη υπόθεση, για να ρωτήσει τι ακριβώς γνωρίζει. Είχαν φτάσει πληροφορίες στα αυτιά. Πριν πάμε στην κυρία Νίνου. Μισό λεπτό λίγο. Το έψαξες δηλαδή εσύ. Ναι. Και ξέρεις ότι υπήρχε συνομιλία, αλλά η συνομιλία, το περιεχόμενο ήταν διαφορετικό. Πριν το Μήτου δεν έχει να κάνει. Για να σχολιάσουμε λίγο την απάντηση του Φιλιππίδη. Το περνάτε στον Τούκου. Είναι πρώτη φορά που τον ακούμε. Και αυτό που λέει ουσιαστικά, τι λέει τώρα εδώ? Ότι εδώ γίνεται ένας διαγωνισμός, λέει, ανθρώπων που έχουν ωφεληθεί από τον Πέτρο Φιλιππίδη για το ποιος θα πει το χειρότερο πράγμα για αυτόν. Δεν έχουν ωφεληθεί ακριβώς, βέβαια, αυτό οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μίλαν... Συγγνώμη, κάτσε. Μην απαντάτε σε μένα. Σας λέω τι λέει ο Φιλιππίδης. Ναι, δεν απαντάμε σε σένα. Για να σχολιάσουμε πρέπει κάπου να απαντήσουμε. Ναι, απαντήστε. Όχι σε μένα. Όχι σε σένα, αλλά απαντάμε. Ναι, απαντήστε. Το γεγονός ότι κάποτε ωφελήθηκαν ή ότι δούλεψαν μαζί ή κάτι άλλο, δεν σημαίνει ότι σήμερα δεν μπορούν να καταθέσουν αυτό που έζησαν. Μια δύσκολη στιγμή, μια λεκτική, μια κακή συμπεριφορά, μια υπόθεση λεκτικής βίας ή οτιδήποτε άλλο. Καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή το να είναι σε μια περίεργη κατάσταση γιατί εμπλέκεται η σύζυγός του με κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι που βγαίνουν και τα λένε σήμερα δεν τα έζησαν όλα αυτά. Δηλαδή, καλώς τα λένε. Τι? Μα και να σχολιάσεις. Σχολιάζεις συναισθηματικά. Συναισθηματικά, σίγουρα, ό,τι και να πει αυτή τη στιγμή ο Πέτρος Φιλιππίδης, πέραν του μίας συγγνώμης, αυτό που θέλεις να ακούσεις, θέλω να πω, ή έγινε αυτό, γιατί έχω. Λέω υποθετικά σενάρια. Έχω ένα θέμα, δεν ήξερα ότι ο Χ. Φιλιππίδης τώρα, για να μην πάω και συγκεκριμένα, δεν ξέρω και τις νομικές διαδικασίες, ότι είμαι άρρωστος, δεν ξέρω πώς να το πω, ότι λέω συγγνώμη. Ό,τι και να ακούσεις, είσαι υπέρ των θυμάτων από τη στιγμή που έχεις ακούσει αυτές τις ιστορίες και από τη στιγμή που πάει να εκδικαστεί μια υπόθεση. Οπότε θεωρώ και άδικο και προς τον Πέτρο Φιλιππίδη να κάνεις ένα σχόλιο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Yeah. Τώρα από εκεί και πέρα στη ζωή είναι αυτό που λέμε. Τι θα αφήσεις. Ούτε τα χρήματα παίρνεις μαζί σου, γενικά για όλους μας, για όλες τις δουλειές. Είναι αυτό που λέμε. Είναι οι σχέσεις με κάποιους ανθρώπους και τι θα πούνε για σένα. Ναι, αλλά εδώ τώρα σου λέει άλλο πράγμα όμως. Τώρα, για να κάνω εγώ τώρα το δικηγόρο του δικηγόρου του Φιλιππίδη. Ναι. Μα προφανώς δεν την έπεσε ποτέ στον κύριο Λέφα ο Πέτρος Φιλιππίδης. Έτσι δεν είναι. Ούτε τώρα... προφανώς το. Ναι. Αλλά για να το λέει, για να έχουν υποθεί κάποιες θέσεις, να έχουν ακουστεί κάποιες θέσεις, κάτι σημαίνει και αυτό. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχουν και άλλοι τόσοι που έχουν όμως πει: μην πειράζει τον Πέτρο Φιλιππίδη. Ο κύριος Λέφας δεν είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει συνεργαστεί και βγαίνει και λέει, όπως καλά κάνουν όλοι και λένε, είμαστε στη μεριά των θυμάτων. Να σου θυμίσω να την Ελισάβη Κωνσταντινίδη. Καλά, και δεν έχει ζητήσει. Υπήρχαν και άλλοι. Ναι, άλλο θέλω να σου πω όμως ότι ο Λέφας. Ιβάνα Μπάρπα. Ναι, ρε παιδί μου. Υπάρχουν πολλά πρόσωπα. Αλλά ο Λέφας είναι από τους ανθρώπους που επί σειρά ετών, αυτό λέει και ο Δημητρακόπουλος και ο Φιλιππίδης μέσω του Δημητρακόπουλου, συνεργάζονταν μαζί του και δεν είχαν βγει ποτέ να καταγγείλουν, λέει, μια περίεργη συμπεριφορά. Άρα τώρα λέει, όλοι αυτοί που ωφελήθηκαν. Σου λέω τι λέει ο Φιλιππίδης, όχι εγώ. Ναι. Μην παρεξηγηθώ. Όλοι αυτοί που ωφελήθηκαν ουσιαστικά κάνουν ένα διαγωνισμό, λέει, για το ποιο θα πει το χειρότερο πράγμα για το Φιλιππίδη. Άρα πάλι ο κοινός παρονομαστής είναι το γιατί τώρα. Και στους άντρες και στις γυναίκες, γιατί γουστάρουν, είναι τώρα. Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχει αιτιολογία και συγκεκριμένη. Γιατί, γιατί κάποια πράγματα τα προσπερνάς και λες δεν περίμενε να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Δεν μιλάς γιατί έχεις και ένα συμφέρον, γιατί αν μιλήσεις μπορεί να σε βγάλουν και εκτός. Mm-hmm. Να θυμίσουμε τώρα συγκεκριμένη υπόθεση. Που ένας ηθοποιός είπε ότι κάποιος άλλος δεν είναι ο πρώτος ηθοποιός και μετά. Ποιος ηθοποιός, ο Φιλιππίδης, είχε κάνει σε εμάς. Τι εννοείς? Ναι, με τον Μουσουλόπουλο.
Τι να θυμίσουμε, γνωστό. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει. Και εγώ πρέπει να είμαι και δίκη. Δεν σημαίνει. Είναι άλλη υπόθεση μία και άλλη υπόθεση η άλλη. Πάω εγώ έχω μια άλλη ένσταση. Όποιος είναι στη φυλακή έχει φωνή. Μέσω του δικηγόρου, μέσω των συγγενών, ο ίδιος ακόμη μέσα από τις φυλακές. Μπορεί να μιλήσει. Ότι δεν μπορεί να βγει να μιλήσει τώρα. Σύμφωνο. Σε ήταν ένα επιλογή κανάλι μέχρι τώρα να μην μιλάει, να μην τοποθετείται ούτε ο κύριος Φιλιππίδης ούτε η. Και πάλι όμως και αυτό τώρα μέσα από τις φυλακές τώρα δίνοντας κάρτες δεν είναι και. Όχι, όχι. Αλλά η φωνή του είναι ο δικηγόρος όμως. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Τα θέματα αυτά. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Και το δικαστήριο θα βγάλει την απόφαση. Βέβαια. Από εκεί και πέρα δεν πας να πιάσεις άλλα θέματα. Γιατί δεν έλεγε καλημέρα στο Δεζινά. Δεν είναι τη στιγμή να μιλήσουμε γιατί δεν έλεγε καλημέρα στο Δεζινά.